Στο Ευαγγέλιο, αγαπητοί Μαλφοί, το οποίο ακούσαμε, αναφέρεται στην περικοπή την οποία είπε ο Χριστός και την παραβολή, βεβαίως, την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Ότι κάποιος έκανε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πάρα πολλούς, αλλά την ώρα του δείπνου, όταν ήρθε η ώρα για να πάνε στο δείπνο, έστειλε τον δούλο του να τους καλέσει και άρχισαν όλοι να παρετούνται. Ο ένας είχε δικαιολογία ότι έπρεπε να πάει στα χωράφια του, άλλο στην εργασία του και άλλο στη γυναίκα του, δηλαδή στην οικογένειά του. Οπότε ο βασιλεύς εκείνος είπε στο δούλο του, έδωσε εντολή να πάει στα πλατείας και τα σρήμα της πόλεως, δηλαδή στην πλατεία και στις οδούς της πόλεως, και να συγκεντρώσει και να παρακαλέσει και να προσκαλέσει όλους τους φτωχούς και τους αναπήρους και τους τυφλούς για να έρθουν να γευθούν το δείπνο εκείνο. Και επειδή υπήρχε και πολλοί άλλους τόπος, γι' αυτό τον έστειλε στα σοδούς και τα σρήμα της πόλεως, δηλαδή τους φραγμούς έξω από την πόλη, γιατί διότι έπρεπε να έρθουν όλοι και για να γεμίσει αυτός ο οίκος. Το ερώτημα είναι τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι σημαίνει ότι έκανε δείπνο και κάλεσε πολλούς και δεν ανταποκρίθηκαν οι άλλοι στο δείπνο αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, αυτό σημαίνει την ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Άλλωστε γι' αυτό η Εκκλησία καθόρισε σήμερα την Κυριακή, που είναι η πρώτη τελευταία Κυριακή πριν τη γέννηση του Χριστού, να διαβάζεται αυτή η περικόπη. Οπότε αναφέρεται μάλλον στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και αναφέρεται ακόμη και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γιατί συνδέεται πολύ στενά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και εκάλεσε ο Χριστός με την ανανθρώπιση του καταρχάς τους Ιουδαίους, τους Εβραίους δηλαδή, για να ανταποκριθούν σε αυτό το μεγάλο έργο, σε αυτή τη μεγάλη αποστολή, να γίνουν μέλη του σώματος του Χριστού, και εκείνοι αρνήθηκαν, προφασιζόμενοι διάφορα. Και μετά το άλλο σημαίνει ότι έστειλε τους δούλους του έξω από την Παλαιστίνη στα έθνη, προκειμένου να προσκαλέσει τους εθνικούς, όλους εμάς οι οποίοι πίστευαν τότε, οι προγονείς μας πίστευαν στα είδωλα, για να επιστρέψουν να δεχθούν το Χριστό και να γίνουν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτή είναι μια ερμηνεία την οποία δίδουν και οι Άγιοι Πατέρες. Θα μπορούσαμε όμως να δούμε τι σημαίνει για μας σήμερα αυτή η περικοπή του Μεγάλου Δείπνου. Αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για την εορτή της γεννήσεως του Χριστού. Έρχονται Χριστούγεννα και πρέπει να προετοιμαστούμε για το μεγάλο αυτό γεγονός. Οι άνθρωποι, οι αγορές, οι δήμοι ετοιμάζονται με διαφορετικούς τρόπους πώς να παρηγυρίσουν αυτό το γεγονός. Και βεβαίως και οι άνθρωποι επιδιώκουν να κάνουν κάποιες ετοιμασίες για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Αυτή όμως είναι η εορτή των Χριστουγέννων και αυτή είναι η πραγματική εορτή και η πραγματική προετοιμασία? Όχι βεβαίως. Είναι κάτι άλλο το οποίο μας το υποδεικνύει σήμερα το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Νομίζω λοιπόν, πέρα από την ερμηνεία αυτή την οποία σας έκανα και τη βλέπουμε στα κείμενα των ερμηνευτών, που σημαίνει τους Εβραίους που εκλήθηκαν και εκείνοι αρνήθηκαν και μετά απέστειλε τους δούλους σε όλα τα έθνη, μπορούμε να δώσουμε την ερμηνεία αυτή την οποία ακούσαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που ήταν επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολασαείς, πάλι σε εθνικούς, και ακριβώς τους λέει το πώς πρέπει να γιορτάζουν, το πώς πρέπει να ενώνονται με το Χριστό. Και αυτό είναι υπόδειγμα και για μας. Μεταξύ των άλλων που ακούσαμε σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «απεκδυσάμενοι των παλαιών άνθρωπων και ενδυσάμενοι των νέων, των ανακαινούμενων, εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών». Εδώ μιλάει για έναν παλαιό άνθρωπο και έναν νέο άνθρωπο. Δεν πρόκειται για δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο. Μιλάει σε αυτούς οι οποίοι είχαν βαπτιστεί και είχαν απεκδυθεί τον παλαιό άνθρωπο. Συν τις πράξεις είναι αυτού. Δηλαδή ο παλαιός άνθρωπος είναι εκείνος που σκέφτεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα λέγαμε σήμερα ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει στο Χριστό, είναι μακριά από το Χριστό και μακριά από την Εκκλησία,
παλαιός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζει με τα πάθη του και τις αδυναμίες του και τις επιθυμίες του. Έχουμε μέσα μας τον παλαιόν άνθρωπο, τον άνθρωπο με τα πάθη, επαναλαμβάνω, τον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να αναγεννηθεί εν πνεύματι Αγίω, τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μέσα στην καρδιά του την αγάπη για τον Χριστό. Αυτός είναι ο παλαιός άνθρωπος. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, τον έχετε βγάλει αυτόν τον παλαιόν άνθρωπον, οπότε τώρα πρέπει να φορέσετε τον νέον άνθρωπον, ενδυσάμενοι των νέων, ανακαινούμενων. Εδώ ακριβώς λέει ότι υπάρχει νέος άνθρωπος ο οποίος δεν παλιώνει και δεν πρέπει να παλιώνει. Βλέπουμε στην ηλικία, ως προς τις ηλικίες, υπάρχουν νέα παιδιά, καθώς όμως μεγαλώνουν, γυράσκουν και αυτά. Αλλά εδώ δεν πρόκειται περί μιας, πρόκειται για μιας αϊθαλούς νεότητας, μιας διαρκούς νεότητας. Σημαίνει ο άνθρωπος, ο χριστιανός είναι νέος άνθρωπος και θα πρέπει να ανανεούται συνεχώς, να μην παλαιώνει ποτέ, να μην γίνει παλαιός άνθρωπος, παλιάνθρωπος, να μην γίνει παλαιός άνθρωπος, να ανανεούται. Και πώς ανανεούται και τι σημαίνει να ανανεούται? Εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών, συνεχώς να πορεύεται προς την γνώση αυτού που τον δημιούργησε, τον Θεό που τον δημιούργησε κατ' εικόνα του. Είμαστε δηλαδή δημιουργημένοι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση, και θα πρέπει συνεχώς να ανανεούμαστε. Το κατ' εικόνα είναι κάτι το σταθερό και το μόνιμο. Όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού, και με την πτώση την οποία υπέστη έπαψε να πηγαίνει και να ολοκληρωθεί το καθομοίωση. Θα πρέπει συνεχώς να γίνεται μια ανανέωση και ο άνθρωπος να πορεύεται από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση, που είναι η θέωση του ανθρώπου, και τότε γνωρίζει το Θεό, έχει επίγνωση του κτίσαντος αυτών. Έχουμε λοιπόν τον παλαιόν άνθρωπο, ο οποίος παλαιός άνθρωπος βρίσκει κάθε φορά δικαιολογίες για να μην εκκλησιάζεται, βρίσκει πάντοτε δικαιολογίες για να μην προσέρχεται στα μυστήρια της Εκκλησίας, το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι ο παλαιός άνθρωπος ο οποίος ζει με τα πάθη και βρίσκει πάντοτε κάποιες δικαιολογίες να γιορτάσει με ένα διαφορετικό τρόπο την εορτή των Χριστουγέννων. Αλλά θα πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας τον παλαιόν άνθρωπο. Όπως βγάζουμε το ρούχο, όταν βγάζουμε τα καθημερινά ρούχα, τα βγάζουμε, ή θα λέγαμε τα νυχτερινά ρούχα που χρησιμοποιούμε για τον ύπνο, σηκωνόμαστε το πρωί, δεν βγαίνουμε με αυτά έξω στην κοινωνία. Τα βγάζουμε αυτά και βάζουμε τα καινούργια ρούχα για να βγούμε έξω στην κοινωνία ή για να εκκλησιαστούμε. Άρα λοιπόν είναι ο νέος άνθρωπος ο οποίος δεν παλιώνει ποτέ, ο οποίος πρέπει να ανακαινίζεται συνεχώς, συνεχώς από πρόοδο πνευματική σε πρόοδο, από χάρη σε χάρη. Και αν δει κανείς προσεκτικά το κείμενο αυτό που λέει «απεκδυσάμενοι των παλαιών άνθρωπων και ενδυσάμεθοι των νέων, των ανακαινούμενων, εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών», εδώ φαίνεται αυτό που το βλέπουμε σε όλη την πατερική μας παράδοση. Είναι αυτή η κάθαρση της καρδιάς. Έχουμε τον παλιό άνθρωπο με τις αδυναμίες, με τα προβλήματα, με τις επιθυμίες, με τις πράξεις, και πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Που το λέει και αλλού ο Απόστολος Παύλος σε άλλες επιστολές. Καθαρίσουμε, αδελφοί, αυτούς από παντός σαρκός και πνεύματος, ποιούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Καθαρίζουμε, βγάζουμε τον παλαιόν άνθρωπο και συνέχεια τον νέον άνθρωπο. Ο νέος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει αγάπη μέσα του για τον Θεό, έχει προσευχή, προσεύχεται, είναι αυτός ο οποίος είναι στο φωτισμό του νου, ο νους του φωτίζεται, προσεύχεται, αλλά πορεύεται συνεχώς προς την θέωση και τον αγιασμό και αποκτά επίγνωση του Θεού ο οποίος τον δημιούργησε. Να λοιπόν μια ερμηνεία την οποία μπορούμε να δώσουμε στην παραβολή αυτή του δείπνου επί τη βάση του Αποστολικού Αναγνώσματος, δηλαδή της ερμηνείας του Αποστόλου Παύλου, ότι πρέπει όταν ο Θεός μας καλεί
να ζήσουμε αυτή την χριστιανική ζωή, να ζήσουμε ευλογημένα Χριστούγεννα, αγιασμένα Χριστούγεννα, όπως τα θέλει ο Θεός, όπως τα θέλει η Εκκλησία. Θα πρέπει σιγά σιγά να αποβάλλουμε τον παλιό άνθρωπο με τις αδυναμίες, τα πάθη, τις πράξεις, τις επιθυμίες και συνεχώς να γινόμαστε νέοι στην ηλικία, την πνευματική ηλικία, στο νου μας, νέοι, για να γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η εικόνα επί τη βάση του οποίου δημιουργηθήκαμε. Η εικόνα είναι ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, και είναι Αυτός ο οποίος έγινε άνθρωπος για να μας δείξει ποια είναι η αληθινή εικόνα και πώς πρέπει να ομοιάσουμε με την εικόνα αυτού που μας δημιούργησε. Έτσι γιορτάζουμε ευλογημένα Χριστούγεννα, έτσι συμμετέχουμε στο μεγάλο δείπνο, έτσι ανταποκρινόμαστε στη μεγάλη κλίση, όχι να προφασιζόμαστε την αγορά, τα υλικά αγαθά, την εργασία, την οικογένεια, για να μην γίνεται αυτή η εσωτερική ζωή. Να ανταποκρινόμαστε με αγάπη σε αυτή την κλίση του Θεού, ώστε να είμαστε πραγματικά άνθρωποι κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού. Αμήν.